Με εργοτάξιο μοιάζει η πλατεία Ελευθερία στην πόλη των Σερών εν ώψη των Χριστουγέννων. Στις 13 Δεκεμβρίου όλα πρέπει να είναι έτοιμα για την πολιτεία των ευχών. Ο ειδικός χλωοτάπητας, τα χιλιάδες φωτάκια, η αψίδα, το καρουζέλ, τα χρωματιστά λουλούδια μπαίνουν σαν παζλ στη θέση τους από τα συνεργεία του Δήμου που εργάζονται πυρετοδός. Όπως βλέπετε, όλα τα συνεργεία του Δήμου αυτή τη στιγμή είναι στην πλατεία, στην Κωνσταντίνο Καραμαλή. Έχουμε την πολιτεία των ευχών και θα είμαστε έτοιμοι στις 13 του μηνός, την Παρασκευή, να ανοίξουμε, να κάνουμε την τελετή έναρξη της πολιτείας των ευχών. Από χθες το πρωί ξεκίνησε να στολίζεται το χριστουγεννιάτικο δέντρο με εκατοντάδες λαμπιόνια και ήδη το αποτέλεσμα από μια νυχτερινή παρατήρηση είναι εντυπωσιακό. Σύμφωνα με το Δήμο, η φετινή πολιτεία των ευχών θα είναι ανάλογη με αυτή που αξίζει στους Σεραίους δημότες, μικρούς και μεγάλους, και γι' αυτό γίνεται δουλειά σε διάφορα σημεία της πόλης από τα συνεργεία του Δήμου. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και στείνουμε την εξέδρα, η αψίδα, η μπάλα, το καρουζέλ, όλα αυτά που χρειάζονται να είναι έτοιμα, όλα αυτά που αναλογούν στους Σεραίους. Πολλή δουλειά όμως γίνεται και με τα λουλούδια στην πλατεία, ώστε να ομορφύνουν ακόμη περισσότερο το τοπίο. Μάλιστα, η παράκληση του Αντιδημάρχου είναι να σεβαστούν οι Σεραίοι την πλατεία, αλλά και τα χρήματα που δόθηκαν για αυτό το έργο. Αντικαθιστούμε, έχει περάσει η εποχή τους, βάζουμε καινούρια. Όπως έχετε δει, είναι πολύ όμορφη η πλατεία, είναι χειμερινά, τα οποία θα αντέξουν. Αρκεί, επαναλαμβάνω, να τα σεβαστούμε, που είμαι σίγουρος αυτή τη φορά ότι οι Σεραίοι θα τα σεβαστούν.